Αγαπητέ Κώστα, όλη η Ελλάδα είναι σήμερα η σύγχρονη Ελλάδα γιατί όλες οι ελληνικές φυλές συνεισφέρασαν. Να μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, κύριε Βουλευτά, κύριε Υπουργέ, αγαπητέ Τάσο Δασίλο για τον συντονισμό σήμερα εδώ στην εκδήλωση, κύριε Δήμαρχε, κύριε συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, τώρα εγώ τι να πω, νομίζω ότι προλαγήσατε στα είπα όλα. Παρ' όλα αυτά, θα προσπαθήσω να πω δύο-τρία πραγματάκια που κατά τη γνώμη μου έχουν σημασία. Είμαι ο κύριος Γεωργιατάς, ο κύριος Υπουργός προηγουμένως, για τα ζητήματα της επιστημιστικής επάρκειας και της διατροφικής ασφάλειας, λέω εγώ, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε λίγο τι ήταν η Ελλάδα παραγωγικά μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Καταφέραμε, ενώ το 1980 η χώρα είχε θετικό ισοζύγιο στο αγροτικό τομέα, δηλαδή εξήγαγε μεγαλύτερη αξία προϊόντων από ό,τι εισήγαγε για τις ανάγκες της. Φτάσαμε κάποια στιγμή, 9 στις 10 πεζόρες που τρώμε να είναι εισαγόμενες. Αν δεν ερχόταν καράβι στάρι από τη Γαλλία, που ήταν κοινωνική χώρα, την Ουκρανία ή τον Καναδά, σε 15 μέρες συμφώνησαν να μην είχαν ρεύμα να κάνουν ψωμί. Και τα τελευταία 3 χρόνια γίνεται πραγματικά μια τεράστια προσπάθεια αυτό το πράγμα να αντιστραφεί. Εδώ θα πω το εξής. Χαίρομαι που είναι ο κ. Γεωργιατάς σήμερα εδώ, γιατί οφείλω να κάνω μια δήλωση δημόσια. Το έχω πει σε προσωπικό επίπεδο, πρέπει να το πω δημόσια, γιατί όπως είπε, κάποια πράγματα δεν επικοινωνούνται όσο θα έπρεπε από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Μέσα στο μήνα Οκτώβριο έγινε κατά τη γνώμη πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Ολοκληρώθηκε με ομαλό και ασφαλή τρόπο η πληρωμή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης μετά τη μετάβαση των στοιχείων του ΟΣΔΕ στο κυβερνητικό νέφος. Στην ΑΔΕ, να το πω απλά. Αυτό έγινε με προσωπική προσπάθεια του κυρίου Υπουργού και όλων των υπολείπων φυσικά. Ήταν προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας ότι θα το έκανε όσο ταχύτερα γινόταν και για τον αγροτικό τομέα έχει τριπλή σημασία. Πρώτον, η παραγωγή πληρώθηκαν χωρίς παρατράγουδα έγκαιρα. Αυτό για την τρέχουσα συγκυρία με την έλλειψη ρευστότητας ξέρουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι, έτσι, ενεργειακό, τα είπαμε προηγουμένως, ενεργειακό κόστος, κόστος πρώτων υλών, φάρμακα, λοιπάσματα, εφόδια κτλ. Κτλ. Δεύτερον, δημιουργείται επιτέλους μία αξιόπιστη βάση στο κυβερνητικό σύνεχο, τέλος πάντων, να πούμε, πείτε το όπως θέλετε για να το πούμε και σε απλά ελληνικά να είναι κατανοητό. Από το οποίο θα εξαρθούν χρήσιμα στατιστικά στοιχεία για πρώτη φορά. Τρίτον, δεν θα εξαρτάται πρώτε ούτε από εδώ και πέρα ούτε ο παραγωγικός κόσμος, ούτε το ελληνικό δημόσιο από τον οποιοδήποτε ιδιώτη ο οποίος μπορεί να κατεβάσει το διακόπτη όποτε θέλει κατά το δοκού. Με αποτέλεσμα καθυστερήσει πληρωμές στους ελέγχους σε όλα όσα ξέρουμε τα προηγούμενα χρόνια. Τέταρτον, γιατί έχει σημασία να έχουμε ακριβή στατιστικά στοιχεία, μα να μετρηθούμε, να ξέρουμε ποιος είναι ο αγροτικός τομέας. Με βάση αυτό θα μπορεί να ασκηθεί εθνική αγροτική στρατηγική από εδώ και πέρα. Τώρα, αναγκαστικά κύριε Υπουργέ, θα πω και κάποια πραγματάκια που αφορούν εδώ την περιφέρεια, παρότι είναι χιλιοπομένα. Καλά τα λέτε, πραγματικά πρώτη φορά 425 εκατομμύρια για πρόγραμμα νέων αγροτών και πρώτη φορά ενίσχυση ανά υποψήφιο νέο γεωργό από 35-40.000, από ό,τι δείχνουν τα στατιστικά θα είναι πάνω από 37.000 η μέση ενίσχυση για κάθε νέο γεωργό. Στη δικιά μας την περιφέρεια περίπου 600 νέα παιδιά είναι επιλαγόμενες. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, ξέρω ότι απαιτούνται μερικές δεκάδες εκατομμύρια ακόμα σε επίπεδο χώρας. Αν τα αδιάθετα κεφάλαια άλλων προγραμμάτων το επιτρέπουν, το ξέρουμε ότι θα το κάνετε, σας το λέμε και δημόσια να κάνετε μια προσπάθεια να μπορέσουμε να εντάξουμε όσο γίνεται περισσότερος. Και αυτό γιατί, επειδή μπορώ να δω την ποιοτική ανάλυση των στοιχείων πλέον, επειδή έχουμε τελειώσει τη δεύτερη αξιολόγηση, είναι νέα παιδιά τα οποία θέλουν να ασχοληθούν με την υποπροβατοτροφία, με θερμοκηπιακές καλλιέργειες, με γενικά δραστηριότητες, οι οποίες προσθέτουν αξία στο αγροτικό προϊόν. Δεύτερον, θέλουμε την παρέμβασή σας σε υπουργικό επίπεδο
να μας βοηθήσετε με το ζήτημα του αναπτυξιακού νόμου για τις επενδύσεις που αφορά τον αγροτικό τομέα, να υπάρξει μια αντιμετώπιση, που έχουμε κάνει και με τον Σάββατο τον Αναστασιάδη, από ό,τι έχουμε κάνει για τον αναπτυξιακό, να μπορέσουμε να λύσουμε προβλήματα με εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων στον πρωτογενή τομέα. Η κυβέρνηση έχει διαθέσει όρους αρκετούς για αυτό το πράγμα, να μπορέσουμε να τους αξιοποιήσουμε να μην χαθούν. Και εδώ να πω ότι έχουμε κάνει μια σοβαρή προσπάθεια με τον κύριο Αναστασιάδη τους προηγούμενους μήνες. Έχουμε προκαλέσει το Υπουργείο Ανάπτυξης να εκδώσει ερμηνευτικές εγκυκλίσεις στα επενδυτικά σχέδια να εγκριθούν και οφείλω να το πω δημόσια και να τον ευχαριστήσω για τη συμβολή του σε αυτό το πράγμα. Τρίτον, όπως ακροθυγός είπε ο συνάδελφος ο Κώστας Γιουτίκας προηγουμένως, η περιφέρειά μας, η πρώτη από τις 13 περιφέρειες που έχει ολοκληρώσει το σχέδιο για την προσαρμογή στην κλιματική κρίση, έχει προβλέψει μέσα σε αυτό κάποιες εκτεταμένες εγκυοβελτιωτικές παρεμβάσεις με αρδευτικά έργα, με συστήματα εξοικονόμησης νερού, με συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, μεγάλο προϋπολογισμό, δημόσιες υποδομές. Θα παρακαλούσαμε με δικιά σας πρωτοβουλία, μια και είστε συντοπίτες μας εδώ στην περιφέρεια μας από την Κυρκής, να το δούμε ποια από αυτά τα έργα θα μπορούν στο σχεδιασμό για το καινούριο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης να ενταχθούν και ως μελέτες και στη συνέχεια ως έργα που θα υλοποιηθούν. Τώρα, τα υπόλοιπα να μην τα πω, τα είπατε όλοι, είμαστε η πρώτη περιφέρεια μακράν της δεύτερης σε παραγωγή ακαθάριστου αγροτικού προϊόντος, παράγουμε το 26% του ΑΕΠ του αγροτικού της χώρας. Είμαστε η πρώτη σε εξαγωγές και να πω, για να ευλογήσω λίγο τα γένια μας, ότι η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τα τελευταία 4 χρόνια έχει ξοδέψει από ίδιους πόρους ένα ποσό της τάξης των 7 εκατομμυρίων, προκειμένου να δημιουργήσει εξωστρέφεια για τις μεταπαιδικές και τις αγροτικές επιχειρήσεις της περιφέρειάς μας. Έχουμε συμμετάσχει τα τελευταία 4 χρόνια σε 110 διεθνείς εκθέσεις ανά τον κόσμο και στην Ελλάδα για να προωθούν αγροτικά προϊόντα και μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα. Ο πρόεδρος εδώ της Ομοσπονδίας της ΕΑΣΤ μπορεί να μας επιβεβαιώσει το πολύ ωραίο πρόγραμμα για την εξαγωγή του ρυζιού που έχουμε καταφέρει να μπει το ρύζι ως τυποποιημένο, όχι ως σχήμα προϊόν, σε αγορές μέχρι τώρα άγνωστες για την Ελλάδα, να έχουμε σήμερα μέλι και στραγγιστό ελληνικό γιαούρτι από ελληνικό γάλα από τον Καναδά μέχρι την Ταϊβάν και να πω ότι έχουμε προβλέψει για τα επόμενα 2 χρόνια άλλα 4 εκατομμύρια ευρώ για να συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια. Είμαι σίγουρος ότι θα αναπτυχθεί η συζήτηση. Έχω κάνει ήδη κατάκτηση του χρόνου. Ευχαριστώ κύριε Αναστασιάδη για την ευκαιρία να τοποθετηθώ.